συντρόφισσες και σύντροφοι. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, βαδίζοντας το 13ο συνέδριό της, το Φεβρουάριο, κλείνει τα 55 χρόνια ζωής και δράσης. Η ΚΝΕ έρχεται από πολύ μακριά. Κληρονόμησε τις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού και της νεολαίας, είναι συνεχιστής της ηρωικής Όχνε, κληρονόμος των μαχητικών παραδόσεων του ΣΕΠΟΝ και της δημοκρατικής νεολαίας του ΝΤΟΣΟΕ, της αγωνιστικής δράσης των νεολαίων κομμουνιστών κάτω από όλες τις συνθήκες σε μαζικές πολιτικές οργανώσεις όπως η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη. Κάνουμε προσπάθεια και θέλουμε να μοιάσουμε στις μορφές που πέρασαν από το κόμμα μας, όπως ο Χρήστος Μαρτέζος, γραμματέας της ΟΚΝΕ, που σε ηλικία 30 ετών δολοφονήθηκε με φρικτά βασανιστήρια στις φυλακές της Κέρκυρας. Η Ηλέκτρα Αποστόλου, που δολοφονήθηκε στην ασφάλεια το 1944. Ο Ναπολέοντας Σουκατζίδης, που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς ως ο διακοσιαστός στην Κεσαριανή και η λίστα είναι μεγάλη. Αλλά και στο σήμερα, όσο και αν δεν μπορεί να συγκρίνουμε ανώμοιες καταστάσεις, είναι ο μαθητής, ο οποίος όταν του κόψανε το ρεύμα του, δεν το έβαλε κάτω. Δεν κλείστηκε στον εαυτό του, αλλά πήγε την επόμενη μέρα στο σχολείο και οργάνωσε τον αγώνα για την επανασύνδεση του ρεύματος, έτσι όπως τα έκανε για κάθε μαθητή του. Μάζεψε υπογραφές, κάλεσε σε κινητοποιήσεις, γιατί ακριβώς καταλαβαίνει ότι η αδικία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούμε έχουν αιτία και μπορούν να αλλάξουν. Είναι ο μαθητής που έχει γονείς ανέργους και παρόλο που πάει γυμνάσιο, αναγκάζεται να δουλέψει, μοιράζοντας φυλάδια. Αλλά παράλληλα, οργανώνει την αλληλεγγύη στο σχολείο του για αυτούς που δεν έχουν χρήματα να φάνε και φροντιστήριο, και να πάνε φροντιστήριο. Είναι η μικρή μας σύντροφη στη φτωχογειτονιά του Κολονού που όταν έμαθαν το αποτρόπαιο περιστατικό για την 12χρονη συμμαθήτριά τους, οργάνωσαν δράσεις, συζητήσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στο σύστημα που γεννά τέρατα, ενάντια στις συνθήκες που αναγκάζουν ένα παιδί να παρατήσει το σχολείο του και να δουλεύει. Αυτή είναι η σύντροφή μας, αυτά είναι τα παιδιά της ΚΝΕ. Παρ' όλα αυτά, όλοι μας ζούμε και μεγαλώνουμε μέσα σε αυτό το σύστημα, που προβάλλει από τις πιο μικρές, ευαίσθητες ηλικίες τη λογική του ατομικού δρόμου, των μειωμένων απαιτήσεων, της παραχάραξης της ιστορίας. Με όλα αυτά, έχετε αντιμέτωπος κάθε νέος που σκέφτεται ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, είτε είναι μέλος της ΚΝΕ, είτε όχι. Για παράδειγμα, κάθε παιδί μεγαλώνει με τις αξίες εντός εισαγωγικών της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, της λογικής ο θάνατός μου η ζωή σου. Έχει αξία να αναφέρουμε ότι τα ερεθίσματα που δέχεται ένας νέος σήμερα ξεκινούν από πολύ μικρή ηλικία και με πιο εφάνταστους τρόπους από ό,τι στο παρελθόν. Ουσιαστικά ένα παιδί, από το δημοτικό κιόλας, επηρεάζεται άμεσα από το σχολείο, τα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Εκκλησία, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την τηλεόραση, αλλά και τη σύγχρονη μουσική βιομηχανία με τα σάπια πρότυπα που προβάλλει σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η ναρκοκουλτούρα, η παραβατικότητα ως μορφή ατομικής λύσης, η υποβάθμιση της γυναίκας με σεξιστικές αναφορές και άλλα. Σε όλη αυτή την πορεία, που σίγουρα δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, η Κομμουνιστική Νεολαία στο πλευρό του κόμματός μας θέλουμε να αποτελεί ένα σχολείο για χιλιάδες μέλη που περνούν στις γραμμές της. Η ΚΝΕ αποτελεί το σχολείο εκείνο της συλλογικότητας, της συντροφικής αλληλεγγύης, της καλλιέργειας συστήματος αγάπης, της μόρφωσης στις γραμμές της, του αγώνα και της διεκδίκησης, ακριβώς γιατί ο σκοπός για τον οποίο παλεύει ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός δηλαδή, προετοιμάζει και γεννά και στο σήμερα σύγχρονους επαναστάτες, με χαρακτηριστικά που έρχονται κόντρα στα σάπια πρότυπα και τις αξίες που προβάλλει το καπιταλισμό σήμερα. Για όλα αυτά που ένας νέος, ένας σύντροφός μας, έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά, κόντρα δηλαδή στις άπειρες αξίες, έχουμε εφόδια και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε την ιστορία του κόμματός μας, γιατί ζωντανεύει στο μυαλό μας τις μεγάλες στιγμές της ταξικής πάλης στη χώρα μας, που δεν ζήσαμε, αλλά είναι βέβαιο ότι θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Άρα, μας τροφοδοτεί με συμπεράσματα και πείρα για να ανταποκριθούμε στα σύγχρονα καθήκοντά μας για τις προσκλήσεις της εποχής μας. Αντλούμε δύναμη από την επαναστατική μας θεωρία. Γι' αυτό και εξάλλου είναι το σύνθημα του συνεδρίου μας. Είμαστε η σπίθα που θα κάνει τα σκοτάδια φως. Με τη δύναμη των επαναστατικών ιδεών για το σοσιαλισμό, τολμάμε το μεγάλο βήμα στο μέλλον. Το μεγάλο ηθικό πλεονέκτημα που αντλεί κανείς από τον επαναστατικό κομμουνισμό είναι η βεβαιότητα που τεκμηριώνεται επιστημονικά πως η ζωή δεν σταματά στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού, πως η ανθρώπινη πορεία θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την κοινωνία που θα μπορεί ανεμπόδιστα ο άνθρωπος να ικανοποιεί τις πιο βαθιά ανθρώπινες ανάγκες του. Κόντρα σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς, το κουκουέ και ΚΝΕ θέλουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τη γνώση,
να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος με τη δουλειά και το μυαλό του έχει τη δύναμη να γνωρίσει και να διαμορφώσει τον κόσμο. Να δουν την αξία της αλληλεγγύης και της συλλογικής δράσης. Να ερμηνεύσουν το άδικο που συναντάνε, γιατί δυστυχώς το συναντάνε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και να βρεθούν με τους πολλούς που παλεύουν για το δίκαιο. Η οργάνωσή μας διαχρονικά, μέσα στη ζωή αλλά και μέσα από τις θέσεις του Κεντρικού Συμβουλίου για το 13ο Συνέδριο, κάνει προσπάθεια και τονίζει τη δουλειά μας αξιοποιώντας όλα τα κανάλια, τα ενδιαφέροντα, το σύνολο της ζωής και της νεολαίας. Γι' αυτό βάζουμε στόχους για την βελτίωσή μας στο μέτωπο του αθλητισμού και των τεχνών. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στις θέσεις. Η συλλογική ζωή και δράση στην ΚΝΕ πρέπει να διαμορφώνει ενδιαφέρον και να μπορεί να καλλιεργεί σταθερή σχέση με τη λογοτεχνία και όλες τις μορφές της τέχνης. Συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο στο πιο ολόκληρο κέρδισμα νεανικών συνειδήσεων, στην οργανωμένη πάλη, στη διαπαιδαγώγηση αταλάντευτης τάσης σε κάθε φάση της ζωής, στη διαμόρφωση πολύπλευρης, δημιουργικής, αλλά και ακέραιας προσωπικότητας με κρίση, συνέστημα και βούληση, στην ενίσχυση της συνειδητής στράτευσης στον σκοπό για τον οποίο παλεύουμε. Και πράγματι, η ΚΝΕ έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστική προσπάθεια στην αναβάθμιση των στοιχείων πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων και πολύμορφων εκδηλώσεων. Αντίστοιχα, τα φεστιβάλ της ΚΝΕ, από τα μικρότερα που μπορεί να γίνονται σε επίπεδο γειτονιάς μέχρι το κεντρικό εδώ στην Αθήνα, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός και πολιτιστικός θεσμός της νεολαίας και όχι μόνο. Ακόμα, σημαντικό πεδίο παρέμβασης και διαπαιδαγώγησης στο μελών της ΚΝΕ είναι ο αγώνας σε όλα τα ναρκωτικά, ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις. Όχι μόνο τα μέλη της ΚΝΕ κρατάνε αταλάντευτη στάση απέναντι σε όλα τα ναρκωτικά, αλλά αναπτύσσουμε σταθερά δράση όπως τα φεστιβάλ, αθλητικά τουρνουά, μαθητικά workshop και άλλα. Η θέση μας ενάντια στα ναρκωτικά απορρέει από το χαρακτήρα της οργάνωσής μας ως επαναστατικής κομμουνιστικής νεολαίας που παλεύει ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στόχος μας είναι όλα τα παραπάνω να τα καταφέρουμε από την ίδια τη ζωή και τη δράση του κυτάρου της ΚΝΕ, την ΟΒ. Η ζωή της ΟΒ δεν αφορά τη συνεδρίασή της, αλλά την ίδια την καθημερινότητά της. Σε μια περίοδο που συνολικά οι όροι ζωής έχουν δυσκολέψει, τα μέλη της ΟΒ πρέπει να δουν σε μια γροθιά, να συναντιούνται, να συζητάνε, να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, να αναπτύσσουν σχέσεις συντροφικής αλληλεγγύης στο έδαφος της κοινής προσπάθειας να ασκούν κριτική και αυτοκριτική. Να καταμερίζουν τις ανάγκες της δράσης, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να ψυχαγωγούνται μαζί. Καθημερινά στις νεότερες ηλικίες ακούμε ότι ένα παιδί είναι μικρό για να οργανωθεί στην ΚΝΕ. Ή μέσα στο σχολείο ακούγεται από διάφορους όχι στην πολιτικοποίηση. Η αλήθεια βέβαια είναι άλλη. Το παιδί από πολύ μικρή ηλικία έρχεται αντιμέτωπο με τη βαρβαρότητα του συστήματος και την αδικία. Άρα, είναι υποχρέωσή μας να παρεμβαίνουμε μέσα σε αυτό, να διαμορφώνουμε αιστείες αντίστασης, να μαθαίνουμε στους νεότερους την ιστορία του λαού μας, να αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο ότι υπάρχει άλλη λύση. Εξάλλου, το σύνθημά μας είναι πρώτο στα μαθήματα, αλλά και πρώτο στους αγώνες, για ένα σχολείο που θα μορφώνει ισότιμα και ολόκληρα όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Αυτή είναι η ΚΝΕ και αυτά τα ιδανικά θέλουμε να διαπαιδαγωγεί και να μεγαλώνει τα παιδιά της. Βαδίζουμε με αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε, να φανούμε αντάξει του δρόμου που έχουμε επιλέξει, να γίνουμε πιο πολύ με δυνατή ΚΝΕ παντού.